Καλησπέρα σας. Βλέποντας τόσες κάμερες μαζεμένες και τόσα μικρόφωνα για μια δημοσιογραφική διάσκεψη της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καθοσφαίρισης, νομίζω ότι τον πρώτο στόχο τον έχουμε πετύχει, γιατί βάλαμε ξανά τον μπάσκετ στον αθλητικό χαρτί της Κύπρου και βεβαίως και της Ευρώπης. Έντιμε κύριε Υπουργέ Οικονομικών, έντιμε κύριε έντιμοι βουλευτές, κύριε Δήμαρχε του Δήμου Λεμεσού, κύριε Πρόεδρε του ΚΟΑ, φίλε Ανδρέα Μιχαηλίδη, κύριε Πρόεδρε της ΚΟΕ, φίλε Γιώργο Χρυσοστόμου, φίλε Σύμβουλε του Προέδρου της Δημοκρατίας για θέματα αθλητισμού, φίλε Πίτιμε, Πρόεδρε της Ομοσπονδίας, κύριε Τάκη Κλειδίδη, φίλε Λούι Δημητρίου, πρώην Πρόεδρε της Ομοσπονδίας μας, φίλοι Πρόεδρε των Σωματείων μας, εκλεκτέ προσκεκλημένε της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης για αυτήν την ειδική και ιστορική στιγμή, legend του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ Δημήτρη Διαμαντίδη, αγαπητοί προσκεκλημένοι. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και η χώρα μας βρίσκεται ενώπιον μιας ιστορικής σημασίας ευκαιρία, η διεκδίκηση μιας πολύ μεγάλης ευρωπαϊκής διοργάνωσης, η οποία θα αποτελέσει ορόσημο αθλητικής και κοινωνικής προοπτικής. Λειτουργούμε μέσα στο πλαίσιο της πλήρους ευθύνης των καθηκόντων και υποχρεώσεων, που απορρέουν και καθορίζονται από το όραμα και τη φιλοσοφία που κάθε ένας από εμάς που εμπλέκεται στο αθλητικό γίγνεσθε οφείλει να υπηρετεί την πρόοδο και την ανάπτυξη του κυπριακού αθλητισμού. Διεκδικούμε λοιπόν την ανάθεση διοργάνωσης ομίλου τελικής φάσης του Ευρωμπάσκετ το 2025 με τη συμμετοχή κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων που βρίσκονται στις ψηλότερες θέσεις της FIBA και έχουν διακρίσει στην Καλαθόσφαιρα. Ενδεχόμενη ανάθεση από τη FIBA Europe της συγκεκριμένης διοργάνωσης στην Κύπρο, η χώρα μας τόσο σε επίπεδο αθλητισμού όσο και σε άλλες παραμέτρους θα αποκομίσει πολλαπλά ωφέλη και γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία που δεν πρέπει να αφήσουμε να πάει χαμένη. Έχοντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία από άλλες επιτυχείς διοργανώσεις που με χαρά φιλοξενούσαμε στο παρελθόν, αλλά και την πετυχημένη αναβάθμιση των εγχώριων διοργανώσεων που μεθοδικά και με στοχευμένες ενέργειες πετύχαμε τα τελευταία χρόνια, αισθανόμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο μεγάλο βήμα. Η διεκδίκηση της ανάθεσης μιας τόσο μεγάλης διοργάνωσης, η οποία θα θέσει την Κυπριακή Καλαθόσφαιρα σε μια νέα εποχή πρόοδου και ανάπτυξης και θα προσελκύσει στην πατρίδα μας τα φώτα όλης της Ευρώπης. Ο φάκελος υποψηφιότητάς μας έχει επιτυχώς κατατεθεί στις 30 Αυγούστου του 2021 και η διαδικασία παρουσίασης και επιλογής των υποψηφιότητων θα πραγματοποιηθεί στο Μόναχο τον Μάρτιο του 2022. Είναι η ευκαιρία μας να δείξουμε ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά. Φτάνει να οργανωθούμε σωστά και να λειτουργήσουμε ως χώρα ομαδικά και συντονισμένα για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Όπως είναι αντιληπτό, η στήριξη και η συνεργασία της κυβέρνησης ήταν και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε για πρώτη φορά στα χρονικά του κυπριακού αθλητισμού μια τόσο μεγάλη διοργάνωση που παρόμοια της δεν έγινε ξανά στο νησί μας. Η αναβάθμιση των σχέσεων μας με τη FIBA Europe, με τρανό παράδειγμα την εκλογή του Γενικού Διευθυντή της Ομοσπονδίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, δημιούργησε το όριμο θετικό κλίμα αλλά και την ισχυρή προοπτική για διεκδίκηση μιας τέτοιας εμβέλειας διοργάνωσης. Ενδεικτικά, σας αναφέρω κάποια από τα ωφέλη που είμαστε σίγουροι ότι θα δώσει στη χώρα μας η ενδεχόμενη ανάληψη της διεξαγωγής ομίλου της τελικής φάσης του Ευρωμπάσκετ 2025 στην Κύπρο. Πρώτον, πολιτική προσέγγιση. Κάθε ενέργεια όσον αφορά διοργανώσεις με τη συμμετοχή εθνικών ομάδων πολύ μεγάλων χωρών με συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων της Ευρώπης έχει και την πολιτική χρειά, ιδιαίτερα για την ημικατεχόμενη Κύπρο μας. Επίσης, το γεγονός ότι στην προκειμένη περίπτωση που ο πρόεδρος της FIBA Europe, ο κ. Ντουρκάιν Ντεμιρέλ, κατάγεται από την Τουρκία, μας δίνεται η δυνατότητα μέσα από τις διαδικασίες που διέπουν τη FIBA Europe να πετύχουμε ανάθεση μιας αναγνωρισμένης διοργάνωσης του ψηλότερου επίπεδου με όλες τις θετικές προεκτάσεις που μπορεί να δώσει στην Κύπρο μια τέτοια εξέλιξη και σε πολιτικό επίπεδο. Σε περίπτωση που γίνει κατορθωτόν να μας ανατεθεί η διοργάνωση, θα έχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε στην Κύπρο μεγάλες προσωπικότητες του αθλητισμού, αλλά ενδεχομένως και πολιτικά πρόσωπα από μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες που συνηθίζουν να δίνουν το παρόν τους στις μεγάλες διοργανώσεις. Να σημειώσω ότι σε αυτό το κομμάτι είναι απαραίτητο και θα αποτελέσει και δική μας επιδίωξη να έχουμε συντονισμό με τις κυβερνητικές αρχές
προκειμένου να μπορέσουμε ως χώρα να αξιοποιήσουμε στον καλύτερο δυνατό βαθμό τα δεδομένα που θα προκύψουν από τη μεγάλη αυτή διοργάνωση. Δεύτερον, επιλογή ομάδων. Η χώρα στην οποία θα της ανατεθεί η διοργάνωση έχει και τη δυνατότητα επιλογής μίας ομάδας. Σε αυτή την περίπτωση, λόγω των αδελφικών σχέσεών μας με την Ελλάδα και λόγω του επίπεδου της ελληνικής εθνικής ομάδας, δηλώνουμε εκ των προτέρων ότι η πρόθεση και επιδίωξή μας θα είναι να γίνουν στην Κύπρο οι αγώνες της Εθνικής Ελλάδος. Στον χώρο μας, όπως πιθανόν να γνωρίζετε, είναι η επίσημη αγαπημένη ομάδα, καθώς πρόκειται για την ομάδα που έκαμε την αρχή το 1987 με την τεράστια επιτυχία να κατακτήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που είχε γίνει τότε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ακολούθησαν άλλες πολλές μεγάλες επιτυχίες, όπως η πρώτη θέση που πήραν το 2005, το Αργυρό Μετάλλιο του 1989 και το Χάλκινο Μετάλλιο του 2009. Στόχος και επιδίωξή μας, λοιπόν, είναι στο ενδεχόμενο που η Εθνική Ελλάδος εξασφαλίσει συμμετοχή στη διοργάνωση να γίνουν οι αγώνες στη χώρα μας. Αντιλαμβανόμαστε όλοι πως μια τέτοια εξέλιξη θα δημιουργήσει τεράστιο ενδιαφέρον στο κοινό της Κύπρου και θα αποκομίσει όλη η κυπριακή κοινωνία σημαντικά ωφέλη. Τρίτον, Εθνική Κύπρου. Κάθε διοργανώτρια χώρα εξασφαλίζει συμμετοχή στη διοργάνωση και κάτι τέτοιο θα συμβεί για πρώτη φορά για τη δική μας εθνική ομάδα. Αντιλαμβανόμαστε στον απόλυτο βαθμό ότι θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε ομάδες από το υψηλότερο επίπεδο και θα είναι μια δύσκολη δοκιμασία για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Όμως τα ωφέλη που θα αποκομίσουν οι καλαθοσφαιριστές μας σε επίπεδο εμπειριών θα είναι τεράστια. Η τριβή που θα έχουν με αθλητές ψηλού επίπεδου θα αποτελέσει μεγάλη παρακαταθήκη για το μέλλον της κυπριακής καλαθόσφαιρας. Μέσα από μια τέτοια μεγάλη εμπειρία, μπορούμε να ελπίζουμε σε αλλαγή νοοτροπίας των μικρών και να αντικρίσουμε το μέλλον με μεγαλύτερη προοπτική. Τέταρτον, προοπτικά για το άθλημα μας. Η καλαθόσφαιρα στην Κύπρο είναι στο στάδιο της αναδιοργάνωσης και η εξέλιξή της είναι ανωδική με σωστά και σταθερά βήματα. Μέσα από μια διοργάνωση ομίλου τελικής φάσης για το Ευρωμπάσκετ 2025, μπορούμε να αποκομίσουμε και σε αθλητικό επίπεδο πάρα πολλά ωφέλη. Θυμίζω ενδεικτικά ότι η καλαθόσφαιρα στην Ελλάδα και η κατ' επέκταση στην Κύπρο είχε εξαπλωθεί ραγδαία μετά τη σπουδαία επιτυχία της Εθνικής Ελλάδας το 1987, με το άθλημα να γίνεται πρώτο στις προτιμήσεις των παιδιών της εποχής. Σε μια δύσκολη περίοδο, τα αθλητικά πρότυπα αποτελούν μοναδικό σωσίδιο για την νεολαία μας. Πέμπτον, προβολή της Κύπρου στο εξωτερικό. Ο αθλητισμός αποτελεί το αδιαφυσβήτητο πρεσβευτή της χώρας μας στο εξωτερικό και η αλήθεια είναι ότι πετύχαμε πολύ περισσότερα από ό,τι θα προσδοκούσε κανείς από μια τόσο μικρή χώρα, αφού σήμερα αντιμετωπίζει και αντιμετωπίζεται διεθνώς ισότιμα από όλες σχεδόν τις χώρες. Ενδεικτικά θυμίζω τις επιτυχίες της ανόρθωσης, αρχικά με την πρόκριση στη Τραπεζούντα και αργότερα όταν έγινε η πρώτη κυπριακή ομάδα που εξασφάλισε τη συμμετοχή στους ομίλους του Champions League, την τεράστια επιτυχία που είχε το ΑΠΟΕΛ που έφτασε μέχρι τους 8 του Champions League, τη συμμετοχή του Απόλλωνα, της ΑΕΚ, της ΑΕΛ και της Ομόνιας σε ομίλους ευρωπαϊκών διοργανώσεων, την εκπληκτική παρουσία την περσινή του Κεραυνού Στροβόλου στον Basketball Champions League, την καλαθοσφαιρική ΑΕΚ με τις επιτυχίες στο EuroCup, αλλά και την αξέχαστη και τεράστια επιτυχία της καλαθοσφαιρικής ομάδας της ΑΕΛ που κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο στο Regional Challenge Cup της Νότιας Περιφέρειας. Επιτυχίες που αντανακλούν σε ολόκληρη την κυπριακή κοινωνία και έφεραν τεράστια προβολή για τη χώρα μας. Μάλιστα, από την προβολή που είχε και η Κύπρος μέσα από τις επιτυχίες του αθλητισμού, αναδείχθηκε και το πολιτικό μας πρόβλημα στη σωστή του διάσταση και αυτό είναι κάτι αδιαφυσβήτητα πολύ σπουδαίο. Στην προκειμένη περίπτωση, από τη στιγμή που σε αυτές τις διοργανώσεις εξασφαλίζουν συμμετοχή συνήθως μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, με σπουδαίους αθλητές, προπονητές και άψογα οργανωμένες σε όλα τα επίπεδα, είναι ένα ισχυρό όπλο που θα δοθεί στην κυπριακή κοινωνία για να προβληθεί η χώρα μας σε πολλά μέλη της Ευρώπης και όχι μόνο, καθώς τέτοιες διοργανώσεις προσελκύουν ενδιαφέρον και από άλλες υπήρους. Έκτον, τομέας αθλητικός τουρισμός. Σε φυσιολογικές συνθήκες με πληρότητα στο 100% των γηπέδων, ελπιστούμε ότι μέχρι τότε θα έχει φύγει ο κορονοϊός, αυτές οι διοργανώσεις προσελκύουν αρκετές χιλιάδες φιλάθλους και η περίοδος που είναι προγραμματισμένοι αγώνες τον Σεπτέμβριο του 2025, οι κλιματολογικές συνθήκες στην Κύπρο είναι καλοκαιρινές και προσφέρονται και για διακοπές. Θεωρούμε δεδομένο ότι η διεξαγωγή ομίλου της τελικής φάσης του Ευρωμπάσκετ 2025 στην Κύπρο θα αποτελέσει ελκυστικό προορισμό για χιλιάδες τουρίστες.
Η προσέλκυση οργανωμένων συνόλων από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες θα ενισχύσει την κυπριακή οικονομία μέσω του τουρισμού. Παράλληλα, θα δοθούν ευκαιρίες ανοίγματος σε νέες αγορές από επισκέπτες ενδεχομένως νέων προορισμών. Οικονομικά δεδομένα. Ενδεικτικά θέτουμε ενώπιον σας ότι κατόπιν μελέτης που διεξήχθη από τον γνωστό ελεκτικό οίκο S. Young, μετά από δική μας ανάθεση, το συνολικό κόστος για τη διοργάνωση ανέρχεται στα 5,6 εκατομμύρια ευρώ. Τα 2,8 εκατομμύρια αφορούν δικαιώματα και υποχρεώσεις προς τη FIBA Europe. Το 1,8 εκατομμύρια είναι έξοδα διοργάνωσης, τα διάφορα τοπικά έξοδα. Και περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ προϋπολογιζόμενα έξοδα για την ανακαίνιση και την αύξηση της χορηγικότητας του γηπέδου, το Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσόν, όπου και θα γίνει η διοργάνωση. Η συνολική ελάχιστη αναμενόμενη οικονομική συνεισφορά στην κυπριακή οικονομία, με βάση τη μελέτη, ανέρχονται στα 12,9 εκατομμύρια ευρώ, που αφορούν 9 εκατομμύρια από διεθνείς θεατές, δημοσιογράφους, αποστολές κτλ. Και 3,9 εκατομμύρια από τους εγχώριους θεατές. Καταλήγοντας, θεωρούμε πως είναι μια ευκαιρία για την Κύπρο να αξιοποιήσει μια τόσο σπουδαία διοργάνωση και να δείξουμε σε όλους πως η μικρή μας χώρα είναι ικανή να αναλάβει και να φέρει εις πέρας με επιτυχία διοργανώσεις υψηλού επίπεδου και μεγάλων απαιτήσεων. Οι θετικές προεκτάσεις που απορρέουν από ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι μεγάλες και πολύ σημαντικές για τον αθλητισμό και τη χώρα μας. Σε αυτήν τη διαδρομή που ξεκινήσαμε πριν 6 μήνες, είχαμε βεβαίως την αμέριστη συμπαράσταση της κυβέρνησης και ιδιαίτερα του φίλου Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος μας τιμά σήμερα με την παρουσία του. Αλλά βεβαίως και των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών, στους οποίους εκφράζουμε από καρδιάς τις θερμές και ειλικρινές μας ευχαριστίες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης στον πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, τον κύριο Ανδρέα Μιχαηλίδη, στον φίλο πρόεδρο της ΚΟΕ και πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας, κύριο Γιώργο Χρυσοστόμου, καθώς επίσης και στον επίτιμο μας πρόεδρο, τον κύριο Τάκη Κλειδρίδη, ο οποίος ήταν ο πρώτος, ο οποίος μας καθοδήγησε για τις ενέργειες, τις σωστές και τις σταθερές, τις οποίες έπρεπε να κάνουμε για να φτάσουμε να είμαστε σήμερα μπροστά σας. Ευχαριστίες και προς τον Δήμαρχο Λεμεσού, κύριο Νίκο Νικολαίδη, του οποίου η πόλη μας, η Λεμεσός, θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση. Όλοι θετικοί συνοδοιπόροι στην όλη προσπάθεια. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, με ενωμένες προσπάθειες πάμε να πετύχουμε το ιδανικό αποτέλεσμα για την Κύπρο μας. Μία παρακαταθήκη για το μέλλον της κυπριακής καλαθόσφαιρας. Η πρόκληση που έχουμε όλοι ενώπιόν μας είναι μεγάλη και μοναδική και θέλουμε να αποδείξουμε πως η πληθυσμιακά και εδαφικά περιορισμένη έκταση του νησιού μας, η μικρή μας Κύπρος, όταν θέλει μπορεί να υλοποιήσει στόχους υπεράνω του μεγέθους της. Σας ευχαριστώ πολύ.